Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνήθω σα λέω: επιλέξτε, γάντε, φτιάξτε, βάλτε, βγάλτε. Κάτι, δεν σα λέω τίποτα τώρα. Ε, δε, ειδικά για μένα, για την περίπτωση μένα και το Αντώνη, δηλαδή πηγαίνετε να. να κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, Εμεί θα σα πούμε. Απλά δεν ισχύει το ίδιο με τον Σπύρος, Ο ξεκινάει, γιατί δεν είναι σημερινά μάτσα. Okay, ναι. okay. αν δεν κάνω λάθο, πάμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Παρτίζαν Μπαρσελόνα. Κέβιν Πάντερ, πάνω από 16,5 πόντου. Θα χειροκροτηθεί κιόλα, ε! Θα χειροκροτηθεί ναι. από κάποιου, θα αποδοκιμαστεί, νομίζω, γιατί πέρσι τον κατηγορούσαν ότι αυτό στέγηκε την αποτυχία. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Έφυγε ω αποτυχημένο τελικά. Όμω, να πω ότι πέρσι ήταν να φύγει και δεν έφυγε και έμεινε. Ναι. Όλοι οι άλλοι φύγανε. και αυτό έμεινε. Ακριβώ. Δηλαδή, δεν πρέπει Παρόλα να Παρ' όλα αυτά, πέρασε, πάνω, οι, οι Σέρβοι είναι λίγο Έλληνε, οπότε ναι, ξεχνάνε. Ναι. Βέβαια, κέρδισε μόνο του τον Ερυθρό Αστέρα, οπότε αποθεώθηκε. Νομίζω ότι επειδή το περιβάλλον δεν θα είναι συγκινημένο. Το περιβάλλον θα είναι έτσι και έτσι, θα έχει και κίνητρο. Ναι. Δεν θα έχει πολύ συνέστημα να επηρεάσει. Το over 16,5 πόντι νομίζω ότι θα το ταιριάξει. Θα βάλει πολλά. Πάμε στο Παρίσι, Αλγύρι, όπου υπάρχει ο Λόνι Βόκερ. Λοιπόν, <laughs> είναι <laughs> παιχτάρα. Στο πρώτο μάτ κουτούλαγε και του διέλυσε. Δεν βρίσκεται, δεν βρίσκεται και του κατέστρεψε. Ναι. Δεν καταλαβαίνει που βρίσκεται. Πήγε στο πρωτάθλημα έβαλε 17 νομίζω. Και τώρα πάει σε ένα γήπεδο, σε ένα μάτσο που θα πηγαίνει πάνω κάτω. Του σε αγώνα NBA. Ο, είναι ο, ένα μάτσο NBA. Οπότε θεωρώ θα ότι. Το λέω, θα του δώσει όμω χρόνο. Νομίζω ότι θα του το δώσει λίγο χρόνο. Δεν μπορεί να μην τον βάζει. Παρά τον θα έκραξε. βάλει, αλλά δεν μα άρεσε τον Ναι, 13 yeah. είναι, δεν είναι πολύ ψηλά. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι αν πάει πάνω κάτω το μάτσο, τον βολεύει πολύ. Μιλάμε για τον Lonnie Walker. δεν μιλάμε για κανέναν. είναι ευκαιρία. Δεν θα τον ξαναβρούμε, θεωρώ, αν μείνει στην Ευρωλίγκα και στο 13. Γι' αυτό θα πάρω αυτό το συν 13 πόντου για τον Lonnie Walker. Πάμε στο μάτς της πέμπτης. Μακάμπι ολυμπιακό, Θα πάω σε άσο με χάντικαπ των 5,5 πόντων. Θεωρώ ότι θα γίνει σκληρή μάχη. Δεν θα περάσει ο Ολυμπιακός εύκολα. Δεν ξέρω καν αν θα είναι απλό να κερδίσει. Δεν θεωρώ ότι θα κάνει περίπατο λοιπόν. Γι' αυτό θα πάω με την νίκη του Δίσκολα. Ή νίκη της Μακάμπι. Έχει κάνει τέσσερι νίκε. Δεν είναι εύκολο να κάνει πέντε συνεχόμενε νίκε στην Ευρωλίγκα. Mm. Μακάμπι είδαμε ότι είναι πάρα πολύ καλή με τον Παναθνέκο. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν θα πάω σε κλειστό μάτς σε αυτή την περίπτωση. Σύναι 5,5 λοιπόν τη μαγκάμπη. Αντίθετα, θεωρώ ότι ο Παναθυνακώ κάνει περίπατο. Δεν τη βλέπω την Πολώνια. Ο έχει μια ευκαιρία απέναντι σε τέτοιε ομάδε που είναι μαλακέ, όπω να το πω. Σε soft. Ναι, εντάξει, αυτή είναι. Το είπα ελληνικά. Εγώ σε soft ομάδε θα κάνει πάρθα. Θα βάζει όσου θα βάλει και πολλού. Οπότε πάμε με την νίκη του Παναθυνακού μεγαλύτερη διαφορά των 4,5 πόντων. Ναι. Και. Πάμε και στο πρωτάθλημα, όπου στο πρωτάθλημα είχα 100%. Εκεί με την πόρτα τάστασα, αλλά στο πρωτάθλημα τα απέτυχα. Και το Λαύριο είχε πιάσει ναι. και Λαύρι, Και το Λαύριο, περάσαμε και την καρδίτσα. Mm. Που είχε καλέ αποδόσει για μπάσκετ. Ηταν σχεδόν κοντά mm. στο mm. διπλασιασμό. Προμηθέα ΑΕΚ. Νομίζω ότι δεν θα είναι περίπατο. Προμηθέα, κάθε άλλο. Η ΑΕΚ θα διεκδικήσει την νίκη. Δεν θα πάμε. στη... Τι γίνεται στο... στην κατάσταση. Εδώ λέω, στο mm. Τίποτα. Στου ε, 8, πόντου είναι. Τέσσερα από το τέλο του Παρμή. Προηγείται. Προμηθέα Σάικ, λοιπόν, διπλό με handicap, Θα γίνει μάχη δηλαδή. Και στο περιστέρι Καρδίτσα. καρδίσαν είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλύτερη από ό,τι δείχνει το ρεκόρ του. Ξεκίνησε να παίζει με Ολυμπιακό Παναθυμιακό Άκη προ τι αγωνιστικέ, γι' αυτό έκανε Μετά έπαιξε άλλο ένα εκτό έδρα δύσκολο μάτ. Έχει δύο νίκε στην έδρα τη και επειδή θεωρώ ότι δεν έχουν μεγάλη διαφορά δυναμικότητα παρότι είναι πολύ μεγαλύτερο το budget του περιστερίου, όχι όσο πέρσι, αλλά είναι μεγαλύτερο, θεωρώ ότι θα κερδίσει δύσκολα το περιστερίο αυτό το μάτσο. Οπότε θα πάμε διπλό με συν για την και, και έχει και ψυχολογία μετά την νίκη. Βέβαια, έχει και έχει βγάλει και σαν... δύσκολο πρόγραμμα. Ακριβώ, γι' αυτό σου είπα. Εγώ παραθυμιακό έκτη. Ε. Και θα πάω με το διπλό του συν 8,5. Το μόνο αρνητικό για την κάρτα είναι για τα δεδομένα. Δηλαδή, παίξε Δευτέρα, θα παίξει Σάββατο. Mm που δεν είναι και πολύ Αυτό, αυτή, ναι. Ναι. Αλλά για μια ομάδα σαν την Καρίτσα που ε, δεν, δεν έχει. Ναι, έχει, ναι, έχει ναι, όμω ναι, πάρει ένα ξένο παίχτη, ο οποίο δεν αγωνίστηκε καθόλου και είναι παιχτάρα. Τώρα θα παίξει. Ωραία. Περιφερειακό. Λόνι Γόκερ λοιπόν και στην Καρίτσα. Ναι, Λόνι Γόκερ. Δεν τον βάλανε ναι στο μάτι με τον Πανιόνι. Θα κατέβασε η Λόνι Γόκερ. Ναι. Άρα λοιπόν αυτέ είναι οι προτάσει μου Τέλεια. για το τετάρτο, από Τετάρτη μέχρι Σάββατο. Φανταστικά. Πάμε να δούμε και τι αποδόσει. Λοιπόν, αυτά από το Σπύρο. Ελάτε να πάμε και πάμε, ας πάμε σε μένα. Δεν έχω εδώ πολλά πράγματα. Ξεχάστε αυτά που έχετε συνηθίσει. Τέσσερα και με το ζόρι. Ελλάδα, Αγγλία, διπλό και over 1,5. Ε, θεωρώ ότι ανεξαρτήτως πρώτα απ' όλα αποτελέσματο, πιστεύω ότι θα δουν γκολ οι χιλιάδε άνθρωποι που θα πάνε στο ΟΑΚΑ. Θα είναι και στενάχωρο, αλλά θα είναι και κόντρα σε κάθε λογική ένα μάτς να γίνει κλειστό και να τελειώσει με κουλούρια από τη στιγμή και όλας που οι Άγγλοι θέλουν οπωσδήποτε την νίκη. Ε, για πολλούς λόγους, για όλα αυτά που αναφέραμε, δεν θεωρώ ότι δεν θα βρούμε εμείς χώρους για να τους βλάψουμε και σίγουρα αυτοί 100% θα πατήσουν ούκο λίγες φορές στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι, ε, όχι πιστεύω, είναι πιο γρήγοροι. Ε, κουβαλάνε τα όποια αποθυμένα τους δημιουργήσαμε εμείς είναι ξεκάθαρα φαβοροί κόντρα στα στα όσα γράφουν οι Άγγλοι συνάδελφοι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι απουσίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ για να ε, παρουσιαστεί μια νεανική ομάδα πολύ πιο πιστή σε αυτά που θα του ζητάει ο Μπέλιγχαμ και ο Κέιν. Όλοι οι υπόλοιποι δίνω πολύ μεγάλη βάση όταν υπάρχει μια τόσο ισορροπημένη ομάδα, όποια ομάδα και να είναι αυτή. Δεν χρειάζεται καμιά φορά να έχει πολλού πεκταράδε μέσα. Αρκεί να έχει αυτού που πρέπει, και όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν τα σωστά. Ε, αυτό. Μακάρι να μην ισχύσει αυτό λοιπόν που προβλέπω εγώ να γίνει το αντίθετο. Η πρόβλεψή μου όμω είναι, επειδή το έχω ξαναπεί, άλλο η, άλλο η καρδιά, άλλο τα τσαρούχια, άλλο η φουστανέλα, άλλο αυτό για το οποίο υπάρχει το Bet Factory. Οπότε διπλό και over 1,5. Λοιπόν, Κύπριοι. Κύπριοι. ήρθε η ώρα. Αν καταφέρετε, Φιλιππικός. να, αν καταφέρετε να μην μου το κάνετε αυτό, με διπλή ευκαιρία και over 1,5, πατάω πάνω στο ότι η ομάδα πολλές φορές έχει φέρει αποτελέσματα κόντρα στην εικόνα της. Δεύτερον, στο ότι υπάρχει έντονη, θα μου πείτε παντελή, άλλο τα σωματεία, άλλο οι εθνικές ομάδες. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια χαρά σε συλλογικό επίπεδο από την πρόσφατη αγωνιστική στην Ευρώπη. Ο αντίπαλος δεν είναι δά κανένα κανένας που τρομάζει. Αν το μάτς ήταν μπάσκετ θα τελείωνε 42-157. Επειδή όμως είναι ποδόσφαιρο, άσοχη και over 1,5 νομίζω ότι η Κύπρος μπορεί να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Ξύλο και θα κουβαλήσουν μαζί τους, Ελβετοί και Σέρβοι, θα βρίζονται 95 λεπτά με στο κήπεδο, σε γλώσσα άσχετη από αυτή. <laughs> Για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Μόνο ναι, ναι, Λοιπόν, σε γλώσσα δική του εκεί. Θεωρώ ότι ένα γκολ όμω ο καθένα θα το βρει. Πάμε τον γκολ γκολ και φυσικά τελειώνω. Τουρκία, Ουαλία, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Όταν βλέπετε του Τούρκου σε τελική φάση, μην του πλησιάζετε. Όταν του βλέπετε σε ομίλου, οι τύποι παθαίνουν κάτι πολύ όμορφο ποδοσφαιρικά και συνήθω είναι ανώτεροι των αντιπάλων του. Νομίζω ότι οι φίλοι μα οι Ουαλί, δεν θα τα καταφέρουν στην πόλη. Πάω με τον Άσο και εσεί δείτε τις αποδόσει. Να δούμε και τα δικά μου σιγά σιγά. Τα τελευταία αυτής της ιστορίες και αυτού του τριημέρου. Λοιπόν, ξεκίνημα από το αυριανό. Ναι τα σκέτα. Ελλάδα, Αγγλία, γκολ, γκολ. Απλά πράγματα. Ας λήξει ένα πέντε, ας λήξει πέντε ένα μακάρι για όλους μας. Α μπουν και από τι δύο μεριέ από ένα γκολ. Βλέπω, το είπα και πριν, ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πάνω κάτω σε ανάλογο τέμπο, ρυθμού, φιλοδοξία, διάθεση με το παιχνίδι στο Γουέμπλι. Υπό αυτή την προοπτική και από αυτό το πρίσμα, είναι πολύ γλυκό αυτό που είπαν τα μάτια μου στον Κόγκο να το πάμε στο έχει Γι' αυτό και το επιλέγω. Παρασκευή. Οι Κροάτε θέλουν το παιχνίδι στη Σκωτία. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν το συζητάμε. Οι Σκωτσέζοι δεν καταλαβαίνουν ούτε από βαθμολογίε, ούτε από συνθήκε, ούτε από αντιπάλου, ούτε από έδρε, ούτε από τίποτα. Παίζουν, κλωτσάνε, βαράνε. Δεν έχουν κανένα θέμα. Απολύτω και, και ποτέ κοντά σε οποιονδήποτε. Απλά το παιχνίδι το θέλουν οι Κροάτε. Για να έχουν λογική στο τελευταίο αγωνιστική του ομίλου όταν παίξουν με την Πορτογαλία. Πηγαίνω λοιπόν με το Χ2 και γκολ γκολ. Δεν είναι και κάνει ένα πρότυπο άμυνα σε κάθε περίπτωση. Είναι και αυτό γλυκό στο πάμε στοίχημα.gr, γι' αυτό και μου κάνει. Δανία, Ισπανία. Δεν με κορυφή είναι. Οι Δανείοι δεν μπορούν να παίξουν για το 0. Δεν γίνεται. Θέλουν αποτέλεσμα. Πρέπει να πάρουν αποτέλεσμα. Πρέπει να παίξουν. Είναι ομάδε οι, οι οποίε θέλουν την μπάλα στα πόδια του. Είναι ομάδε οι οποίε παίζουν με την μπάλα. Όσο και αν είναι μαζεμένε οι Δανείοι τουλάχιστον σε αυτή, προγραμμα... σε αυτή, τη φάση του Nations League, εδώ δεν έχουν άλλα περιθώρια να είναι. Γκολ γκολ μου κάνει μια χαρά. Επιλέγεται. Και Τουρκία Ουαλία, αυτό ακριβώ που είπε ο Παντελή. Οι Τούρκοι είναι η χαρά να του βλέπει σε προγραμματική φάση. Πραγματικά. Με το μοντέλο είναι γενικά χαρά. Παίζουν, θυμηθείτε το Euro, ακριβώ έτσι και πολλαπλασιαστικά ενδεχομένω, είναι σε φάση τέτοια. Nations League προγραμματικών φάσεων κ.ο.κ. Είναι παιχνίδι εδώ πέρα που κρίνει πολλά. Το θέλουν και οι δύο, έτσι, δηλαδή θέλουν αποτέλεσμα. Οπότε θεωρώ πω ό,τι και να γίνει, θα γίνει ένα λαγμό στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και μόνο. Over ενάμεση στο δεύτερο μήκονο σε κάτι που επίση είναι γλυκό και μου άρεσε από όλο αυτό το χαοτικό πρόγραμμα του Nations League. Να δούμε για τι αποδόσει. Λοιπόν, αυτά και από τους α, τρεις μας, εγώ σας το ξαναλέω, ρίχτε βάρος στο μπασκετάκι και τα υπόλοιπα στο ποδόσφαιρο, αν βλέπετε κι εσείς, αν συμφωνείτε, αν θέλετε και κάτι άλλο, το φτιάχνετε, ξέρετε εσείς, αυτό ήταν το, το In the zone.